Καλημέρα, είμαι η Ειρήνη. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Μαγειρικής. Σήμερα θέλω να σας δείξω πολύ γρήγορος τρόπος πώς να κάνουμε πυρασκή. Πυρασκή κάνω με κεφίρ. Χρειάζομαι 2 ποτήρια κεφίρ, δηλαδή μισό λίτρο κεφίρ, ή ξινόγαλα ή γιόγουρτι, μπορείτε να βάλετε ό,τι έχετε. 1 αυγό, σόδα, φαγητού, αλάτι, ζάχαρη και αλεύρι. Αλεύρι όσο πάρει. Και τώρα πιο αναλυτικά. Σε μια λικανίτσα, ας πούμε, βάζουμε 2 ποτήρια κεφίρ ή ξινόγαλα, όπως σας είπα. Μερικές φορές βάζω ένα κουτάλι σόδα φαγητού. Μερικές φορές, για να φουσκώσει πιο πολύ, βάζω σόδα φαγητού σε ένα κουτάλι όπως δείχνω και βάζω λίγο ξύδι για να δουλέψει λίγο έτσι για να... και ρίχνω στο κεφίρ. Μέσα χτυπάω αυγό. Τώρα βάζω τόσο μισό κουταλάκι μικρό του γλυκού αλάτι. Ένα κουταλάκι πάλι του γλυκού ζάχαρη. Και πάλι ανακατέψω. Τώρα πήρα ένα φλιτζανάκι μισό μέγεθος, υπάρχει τόσο μεγάλο και τόσο τέτοιο δηλαδή. Να μετρήσω να σας πω πόσο περίπου να βάλετε αλεύρι. Τώρα 2 ευρώ. Και να ανακατέψω αυτό. Τρίτο φλιτζάνι. Γέμιση μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε για αυτό το συγκεκριμένο ζυμό. Ή τυρί φέτα ή μυζήφρα με αυγό έτσι να χτυπήσει. Ή κρέας μπορείτε, κιμά να βάλετε δηλαδή. Μπορείτε να βάλετε γλυκό, ας πούμε, καμιά μαρμελάδα. Μπορείτε να βάλετε πατάτες, αυγά με κρεμμυδάκια φρέσκο. Πολύ νόστιμο. Μπορείτε να βάλετε και λάχανα, τηγανιτό. Πάνω στο τραπέζι ρίχνουμε μπόλικα αλεύρι και το ζυμάρι, εγώ δεν δουλεύω γιατί δεν είναι με το μαγιά. Δεν χρειάζεται να δουλέψω πολύ καλά, αλλά το ζυμάρι κολλάει, δηλαδή στα χέρια δεν μπορείς να πάρεις τέτοιο ζυμάρι γίνεται. Δεν μπορείς γιατί κολλάει, γιατί είναι πολύ μαλακό. Λίγο αφήνω για 10 λεπτά, ας πούμε, να δέσει το ζυμάρι και μετά ετοιμάζω ένα φλιτζάνι νερό και ένα κουτάλι να βάλουμε μέσα στο φλιτζάνι. Τώρα ξεκινάω να κάνω γέμιση, να τρίψω και να βάλω ένα αυγό. Λοιπόν, όπως είπα, να βάλουμε λίγο αλεύρι σε επιφάνεια και παίρνω με μουσκεμα κουτάλι, παίρνω ζυμάρι. Βάζω μέσα στο αλεύρι και τώρα με τα χέρια, όπως βλέπετε δηλαδή, κάνω βουτάω. Με τέτοιο τρόπο εγώ κάνω. Βάζω μέσα γέμιση.
τα χέρια συνέχεια πρέπει να βάλουμε μέσα στο βέβαιο για να μην κολλάζει η μάρη. Έτσι με. Και τώρα πυρασκή βάζω, γεμίζω ένα ταψί. Δηλαδή μας είναι έτοιμα να τεινάξουμε λίγο πυρασκή για να φύγει αλίγο. Τρία-τέσσερα λεπτά από την μία μεριά, να το γυρίσουμε και τρία λεπτά και από την άλλη μεριά. Και τώρα τελευταίες κάνουμε τυρί και ήδη έβαλα μαρμελάδα. Με μαρμελάδα κάνω με τέτοιο τρόπο για να ξεχωρίζεται, γιατί μετά μαζί με τα άλλα δεν μπορείς να καταλάβεις που είναι με τυρί και που είναι με μαρμελάδα. Και έτσι μετά με το πυρουνάκι, δηλαδή έτσι πατάω εδώ με πυρουνάκι για να κλείσει πολύ καλά. Όλες τις τρυπούλες εδώ να κλείσουν, γιατί αν βγει από εδώ μαρμελάδα θα είναι λάδι όλα. Κοιτάξτε πως φουσκώνω. Πυρασκή είναι τέλεια, ζυμάρι νόστιμο. Περίπου μισή ωρίτσα μου πήρε για να κάνουμε πυρασκή. Το ζυμάρι είναι πολύ μαλακό, πολύ νόστιμο. Να κόψω ένα. Καλή σας όρεξη, δοκιμάστε να το κάνετε.